Περίπου ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας με παρέμβαση του Πρωθυπουργού διέθεσε σημαντική χορηγία η οποία διασφάλιζε την απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμπητηρίου Χανίων, η διοίκηση του ΕΑΚ αποφασίζει το κλείσιμο της 25άρας πισίνας μέχρι τον Απρίλιο. Η πισίνα, η 25άρα, την έχουμε πανέτοιμη, χλωριωμένη, καθαρή, κανονική, με την προϋπόθεση ότι το πετρέλαιο που είχαμε δεν ήταν επαρκές για να μπορούμε να τη θερμαίνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πήραμε την απόφαση να την σταματήσουμε. Η διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων με εγγραφό της προς την διοίκηση του ΝΟΧ έκανε γνωστή την απόφαση. Η απουσία υπαρκών κονδυλίων για την αγορά πετρελαίου για το σύνολο των δεξαμενών του κολυμπητηρίου, οι δεσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την χειμερινή περίοδο που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των νέων κανόνων από το Υπουργείο Αθλητισμού, μας οδηγεί στην απόφαση να αδειάσει και να σταματήσει να λειτουργεί η 25άρα πισίνα του κολυμπητηρίου μέχρι τον Απρίλιο. Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει δοθεί εντολή για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια να χρηματοδοτηθεί το κολυμπητήριο. Ο πρόεδρος του ΕΑΚ, Τάκης Βουράκης, εξήγησε ότι πριν από 1,5 μήνα συναποφασίστηκε με τον ΝΟΧ η αναστολή λειτουργίας της πισίνας, καθώς το κόστος συνολικά είναι δυσβάσταχτο. Μόνο το κόστος ενέργειας τον περασμένο μήνα ανήλθε σε 37.000 ευρώ, όταν το 2021 ο υψηλότερος λογαριασμός ρεύματος στο κολυμπητήριο ήταν 12.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες αποφάσεις λαμβάνονταν και τα προηγούμενα χρόνια για τον ίδιο λόγο. Η 25άρα πισίνα δεν λειτουργήσε ούτε τον περσινό χειμώνα. Επιπλέον, ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων επιβάλλουν έτσι κι αλλιώς το κλείσιμο των δύο μικρότερων δεξαμενών, τουλάχιστον τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες είναι απαγορευτικές. Όταν θα πιάσουν εδώ πέρα οι βοριάδες, θα είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να κατεβαίνουν και μόνο κάτω, διότι είναι ξεσκέπαστο οι δεξαμενές, ήταν φτιαγμένες για να είναι σκεπασμένες. Από τη στιγμή που έγιναν ξεσκεπαστές, δεν μπορούμε ούτε καν να σκεπάσουμε με τις κουβέρτες το βράδυ να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία σταθερή. Τουλάχιστον 1,000 παιδιά προπονούνται ή αθλούνται καθημερινά στις πισίνες του Κολυμπητηρίου Χανίων και η αναστολή λειτουργίας της 25άρας πισίνας και αργότερα και της 12.30άρας αλλάζει τα δεδομένα στην καθημερινότητά τους. Το να στριμωχτούν όλα αυτά τα παιδιά στη 50άρα πισίνα είναι μεγάλο πρόβλημα για την προπόνησή τους και το έργο που τραβάνε πλέον οι προπονητές για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Τώρα ακόμα μπορούμε, επειδή η καιρή είναι καλή, μπορούμε και τη χρησιμοποιούμε το 12.30 και πηγαίνουν τα παιδάκια. Βέβαια, αν είχαμε και τις τρεις δεξαμήνες, ακόμα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και πιο λειτουργικά. Μέλη της προσωρινής διοίκησης του ΝΟΧ υποστηρίζουν πως ο όμιλος δεν μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται σε χορηγίες και τονίζει την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Το ΕΑΚ δεν έχει τα απαραίτητα κονδύλια για να χορηγήσει στο κολυμπητήριο Χάνιον. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πρέπει να ανοίξει κάποιους κωδικούς, να στείλει χρήματα στο ΕΑΚ Χάνιον και να χρηματοδοτηθούμε. Η απόφαση για λουκέτο στη μία από τις τρεις κολυμπητικές δεξαμενές του Κολυμπητηρίου Χανίων έρχεται σε μια περίοδο που η τοπική κοινωνία και ο κόσμος του ναυταθλητισμού βρίσκεται εν αναμονή της δημοπράτησης του έργου εξυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.